Δεν γίνεται να το κάνω καρέ έστω. Τώρα θα κάτσουμε να κάνουμε σε κάθε φωτογραφία. Μία θα έρθει λίγο καρέ, η άλλη λίγο πιο ξανθό, πιο μελαχρινό. Τι είμαστε καλοί, σούπερ μάρκετ. Εδώ πέρα έχουν κάτσει άνθρωποι με τις ώρες και έχουν σκεφτεί τι θα κάνει στην καθεμία σας. Έχουν δει γωνίες, δέρματα, χρώματα, ύψη, τα πάντα. Τι νομίζεις, ότι δεν είναι φωτογραφίες και είπανε, α, ξυπνάμε και κάνουμε Ριάννα στην Ειρήνη. Τόπ θα είσαι, αλήθεια θα είσαι τόπ. Δεν θέλω. Θα είσαι πιο τόπ, μη σου πω. Θα είσαι το πιο σεξι κορίτσι με κοντό μαλλί τέτοιου είδους κοντά. Μόνο εσύ το υποστηρίζει. Μόνο εσύ το υποστηρίζει, αλήθεια. Πρώτα απ' όλα θα φύγει όλο αυτό. Ναι, κοίταξε να δεις. Θέλαμε να σου κάνουμε το εξής. Καταρχήν, να σου αναβαθμίσουμε λίγο το χρώμα. Μου αρέσει το θα χρώμα. Σου κόψουμε αφέλειες, γιατί είσαι ιδανική για το σχήμα προσώπου που έχεις. Κατάλαβες. Τι σ' ανησυχεί, το πώς θα είσαι στην καθημερινότητά σου. Δεν ναι. Θέλω να πέφτω με τη σιώνα. Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό. Πρόσεξε να δεις όμως. Εδώ πέρα τώρα κάνουμε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο project. Δεν θα νιώθω καλά με μένα. Και αν δεν νιώθω καλά με μένα, δεν θα τα πάω καλά. Το πήρα πάρα πολύ βαριά, επειδή δεν περίμενα κατά βάθος ότι θα είχα τόση μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά μου και με τρόμαζε αυτό. Μα δεν είναι έτσι, Μαριανέ. Εδώ έχω έρθει για την κόρη μου. Δεν είναι ότι δεν είχα τι να κάνω και ήρθα. Ήρθα για την κόρη μου. Δεν μπορώ να γυρίζω με άδεια χέρια σπίτι. Είναι πολύ δύσκολο. Προσπάθησα να θυμηθώ το λόγο που βρίσκομαι εδώ και για το σκοπό που έχω έρθει καθαρά από την αρχή και θα το πάρω όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε φεύγοντας να καταφέρω πράγματα και να τις προσφέρω ένα κατάλληλο μέλλον. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Θα στο κόψει και θα ξαναμακρύνει. Δεν είναι ούτε καρέ, ούτε αγορέ. Πίστεψέ με, είμαι σε πιο δύσκολη κατάσταση από σένα, εντάξει. Τι λες, ρε. Τι λες, ρε, Ρέτα. Εσύ να το μαλλίσουν καταστρεμμένο, Ρέτα. Ρε, είναι ξερισμένο το αξιωτικό. Το συγκρίνεις όμως. Ναι, αλλά το δικό σου αγάπη μου είναι νεκρό και θα μακρύνει. Είναι, δεν είναι πολύ... Δεν είναι πολύ κοντό. Είναι φιλαριστό. Ρε, εμένα είναι μέχρι τον κόμμα και θα με το κόψουν εδώ, δεν το συγκρίνει. Δεν θα σου το κόψουν εδώ, θα σου το κόψουν εδώ. Πήγε να δεις καλύτερα τη φωτογραφία, σε παρακαλώ. Εντάξει. Μη μου λες ότι είσαι σε χειρότερη κατάσταση. Σε χειρότερη κατάσταση. Όλες οι καταστάσεις είναι... Κάποιες καταστάσεις είναι πιο δύσκολες από τον άλλον και κάποιες όχι. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τις καταστάσεις. Είναι δικά σου τα μαλλιά. Κοίταξε με, γιατί ξέρω ότι δεν είναι δικά σου τα μαλλιά. Όχι, αλλά αν τα αφήσω, αν τα βγάλω τα εξτένα είναι... Ξέρεις πόσα κορίτσια έχουν αλλάξει το χρώμα τους και άλλαξε όλη η καριέρα τους. Θεωρείς η πιο ωραία μελαχρινή στην Ελλάδα που υπάρχει. Θεωρείς ότι κάποιος θα σε δει έτσι με αυτά τα μαλλιά, έτσι όπως είχε, θα πει «Wow, την περίμενα όλη μου τη στιγμή να την κλείσω για το εξώφυλλό μου». Όχι, κοίταξε με, σε παρακαλώ. Το θεωρείς. Με το άλλο πάντως σίγουρα δεν θα με θέλει κανένα. Κάνεις μεγάλο λάθος. Με το άλλο έχεις και ένα chance να γίνεις κάποια. Με αυτό το μαλλί δεν έχεις καμία ευκαιρία να γίνεις τίποτα και καμία. Ας κάνω κάτι άλλο. Θα είσαι πάντα μια μελαχρινή γλυκιά κοπελίτσα που κάνεις λίγο σεξι. Ή θα γίνεις μοντέλο ή θα παραμείνεις η ωραία της γειτονιάς. Δεν μπορώ να σας βλέπω να κάνετε έτσι. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Κορίτσια, έχετε έρθει όλες με κάτι μαλάκια, γλυκούτσικα, μακρούτσικα, με λίγο μπουκλάκι και νομίζω ότι είστε ωραίες. Δεν είστε ωραίες. Είσαστε οι ωραίες της γειτονιάς. Αυτό το μαλλί της Άννας δεν μπορεί να πάει πουθενά. Καταρχάς δεν σου πάει αυτό το μαλλί. Ναι, το γνωρίζω. Δεν σου πάει. Το μόνο μαλλί που σου πάει είναι το καρέ, γιατί έχει πάρα πολύ έντονες γωνίες. Και σε γλυκένει και σε κάνει τυπάρα και σε κάνει παριζιάννα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ροζάνα, κλαις και δεν το καταλαβαίνω. Αυτό το μαλλί, αγάπη μου, δεν είναι μαλλί για μοντέλο. Τι θα κάνεις με αυτό το μαλλί, πλεξούδες? Πρέπει να θες το κοντό, Ειρήνη. Πρέπει να θες το κοντό. Γιατί αυτό δεν σου πάει, αγάπη μου γλυκιά. Αυτό κάπου το έχεις δει και νομίζεις ότι σου πάει, αλλά δεν σου πάει. Ευελίνα, δεν μπορείς να δουλέψεις, μωρό μου, με αυτό το μαλλί. Για την κόρη σου δεν είσαι εδώ. Δεν θες να κάνεις καριέρα. Δεν θες συμβόλαιο στο εξωτερικό. Δεν θες να πας στο Παρίσι. Πώς με αυτό το μαλλί, αγάπη μου, θα πας? Έχεις το top models αυτή τη στιγμή? Ποια έχει τέτοιο μαλλί, πες μου μία. Μία, πες μου μία. Όλες χουρευτήκανε. Ναι, γιατί μην αυτό... το βλέπεις έτσι, είναι για το αυτό καλό σας. Συζητάμε. Αυτό ζητάμε, Βίκυ, ότι ένα τέτοιο μαλλί, αν το... πάει και περάσει σε ένα casting αυτή τη στιγμή, σε ένα μεγάλο επόμενο, δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Ξέρα κατά βάθος μέσα μου πως θα το αποδεχόμουν και θα στεκόμουν στα πόδια μου και θα το έκανα. Είδα πάρα πολλές φρικαρισμένες κοπέλες να κλαίνε, να στεναχωριούνται. Αντιεπαγγελματικό σίγουρα, αλλά από εκεί πέρα το θεώρησα και λίγο παιδικό, γιατί ήξερα ότι
όλες θα κάνανε το κούρεμα. Οπότε ήταν αυτή η γκρίνια που στο επαγγελματικό χώρο της μόδας δεν επιτρέπεται. Οπότε ήταν λίγο ανούσιο, κατά τη γνώμη μου.